Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Με αφορμή ένα post που κάναμε στην ομάδα στο Facebook και κάποιες φίλες γράψατε για πορτοφόλι, ενώ απάντησα ότι υπάρχουν άπειρα βίντεο με πορτοφόλι, τελικά βρήκα την ευκαιρία να κάνω κι εγώ ένα, πρώτα απ' όλα γιατί ήθελα να φτιάξω ένα καινούριο πορτοφόλι για μένα και δεύτερον για να σας δείξω αυτή την πολύ απλή πλέξη, την οποία την έβγαλα από το μυαλό μου να σας πω την αλήθεια. Ελπίζω να σας αρέσει, είναι εύκολη, είναι μια ανάγλυφη πλέξη με μακριά άριχτα. Πάμε λοιπόν να σας τη δείξω σε αυτό το πορτοφόλι, το οποίο το αγόρασα από ένα κινέζικο κατάστημα, γύρω στα 5 ευρώ τα πουλάνε. Εγώ πήρα διπλό πορτοφόλι, μεγάλο, είχα ένα νήμα καρούλι με ταλόνιμα βαμβακερό, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ μαλακό. Πήρα και βελονάκι νούμερο 3,5 γιατί θέλω η πλέξη μου να είναι σφιχτή και για το σχέδιο αυτό χρειαζόμαστε πολλαπλάσιο των 4 πόντων συν 3 πόντους για το τέλος. Θα κάνετε λοιπόν την αρχική σας αλυσίδα και θα την τεντώσετε καλά πάνω στο πορτοφόλι ώστε να σας είναι από ραφή σε ραφή στο δερμάτινο κομμάτι. Το κομμάτι μας το θέλουμε τσίμα-τσίμα εκεί που τελειώνει το δερμάτινο στοιχείο, γιατί μετά με την περιμετρική μας σειρά θα στρώσει και θα φτάσει εκεί που είναι το υφασμάτινο φερμουάρ. Για το δικό μου χέρι λοιπόν και με το βελονάκι αυτό και το νήμα έριξα 23 πόντους στην αρχική μου αλυσίδα και γύρισα με 23 άριχτα. Τέντωσα καλά την αρχική μου αυτή πρώτη σειρά. Είδα ότι αν την τεντώσω καλύπτω το κενό, το δερμάτινο κομμάτι του πορτοφολιού και πάμε για την επόμενη σειρά η οποία είναι και αυτή με άριχτα, 23 άριχτα στη δική μου περίπτωση πάντα. Δύο σειρές με άριχτα λοιπόν, μία αλυσίδα στον αέρα και πάμε για την πρώτη σειρά του σχεδίου. Κάνουμε άριχτο στην πίσω θηλιά. Δεύτερο άριχτο, τρίτο στην πίσω θηλιά. Και ο τέταρτος πόντος μας δεν θα μπούμε εκεί που κάνουμε άριχτο, αλλά θα μπούμε κάτω από τον προηγούμενο πόντο μας. Κάνουμε λοιπόν ένα μακρύ άριχτο. Συνεχίζουμε με τρία άριχτα στην πίσω θηλιά. Ο επόμενος πόντος, ο τέταρτος, θα μπούμε κάτω από το άριχτό μας, όλο μαζί τον πόντο δηλαδή αγκαλιάζουμε, τραβάμε χαλαρά το νήμα μας επάνω, αφήνουμε εννοείται τον πόντο που πίσω που αναλογεί σε αυτό και πάμε στους επόμενους τρεις για να κάνουμε τρία άριχτα στην πίσω θηλιά. Να, δείτε, δεν μπαίνουμε πάνω, μπαίνουμε κάτω από τον πόντο μας, τραβάμε το νήμα μας χαλαρά επάνω και κάνουμε ένα μακρύ άριχτο. Αφήνουμε αυτό το πόντο που αναλογεί σε αυτό και πάμε στους επόμενους 3 πόντους για να κάνουμε 3 άριχτα στην πίσω θηλιά. Μακρύ άριχτο. 3 άριχτα στην πίσω θηλιά. Πρέπει λοιπόν σε αυτή την πρώτη σειρά να καταλήξουμε για να είμαστε σωστοί στους πόντους μας με 3 άριχτα στην πίσω θηλιά. Αυτή ήταν η πρώτη σειρά του σχεδίου μας. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και κάνω μία σειρά μόνο με άριχτα. Σε κάθε ανάποδη σειρά του πλεκτού μας κάνουμε απλά άριχτα. Για την επόμενη σειρά, εδώ το έκοψα κατά λάθος στο μοντάζ. Ξεκινάω με ένα άριχτο στην πίσω θηλιά και αμέσως ο επόμενος πόντος μου είναι το μακρύ άριχτο. Τρία άριχτα στην πίσω θηλιά. Και πάμε να κατεβούμε κάτω και να μπούμε κάτω από τη γραμμούλα αυτή που δημιούργησε ο πόντος που άφησα, που έπλεξα στην πίσω θηλιά. Μακρύ άριχτο λοιπόν, μπαίνοντας κάτω από αυτή την κλωστούλα που έχω αφήσει. Όπως καταλάβατε, σαν οδηγό μου για το που θα πατήσω, έχω το νήμα που περίσσεψε από τη σειρά που έκανα στην πίσω θηλιά. Πάμε κάτω, δείτε, αυτή είναι η κλωστούλα που έχω αφήσει,
Κάτω από αυτή μπαίνω και κάνω ένα μακρύ χαλαρό άριχτο. Τρία άριχτα στην πίσω θηλιά. Στον επόμενο πόντο πάω κάτω από αυτό το νήμα. Από κάτω ακριβώς μπαίνω, τραβάω χαλαρά το νήμα μου και κάνω ένα μακρύ άριχτο. Ο οδηγός μου λοιπόν για το που θα πατήσω είναι αυτή η φυλίτσα που έχω αφήσει. Να η θηλίτσα μου, από κάτω ακριβώς θα μπω. Έτσι δεν έχουμε ούτε να μετράμε, ούτε να υπολογίζουμε, ούτε να ψάχνουμε που θα πατήσουμε. Έχουμε οδηγό μας, αυτό το νηματάκι που έχουμε αφήσει. Τρία, άριχτα, ο επόμενος είναι αυτός. Κάτω από τη θηλίτσα μου, κάτω από τον οδηγό μου λοιπόν θα μπω. Και για να είμαι σωστή στο μέτρημά μου, θα πρέπει να καταλήξω σε αυτή τη σειρά του σχεδίου με ένα άριχτο στην πίσω θηλιά. Όπως ξεκίνησα. Ξεκίνησα με ένα άριχτο, τελειώνω με ένα άριχτο. Να το σχέδιό μας, ζιγζακ τα άριχτα. Η επόμενη σειρά είπαμε ότι επειδή είμαι στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού μου, κάνω απλά άριχτα, 23 άριχτα στη δική μου περίπτωση. Μία λυσίδα στον αέρα γυρίζω. Και ξεκινάω να επαναλάβω την πρώτη σειρά του σχεδίου μου με τρία άριχτα στην πίσω θηλιά και μετά το μακρύ μου άριχτο. Κάτω μέρος του πόντου, να το οδηγός μου, το νηματάκι που εξέχει και μπαίνω από κάτω. Τρία άριχτα στην πίσω θηλιά. Να ο οδηγός μου και κάνω το μακρύ άριχτο. Αυτές τις σειρές επαναλαμβάνουμε φίλες μου για όλο το σχέδιο, πάντα στην ανάποδη κάνουμε απλά άριχτα και η σειρά με το μακρύ άριχτο επαναλαμβάνεται ζιγζάκ, εναλλάσσεται. Στη μία σειρά ξεκινάω με τρία άριχτα, στην άλλη ξεκινάω με ένα άριχτο. Δείτε πόσο έχει ανοίξει το πλεκτό, η αρχική αλυσίδα έδειχνε πολύ μικρή, στην πορεία όμως πάντα παίρνει άλλη διάσταση. Εγώ έχω φτάσει ακριβώς εκεί που τελειώνουν οι ραφές. Και θα πλέξω από το πάνω κομμάτι, εκεί που κοινάει το δερμάτινο σημείο, γύρω-γύρω για να αγκαλιάσω το πορτοφόλι μου και με τεντωμένο το πλεκτό θα φτάσω στην άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά το σχέδιό μου θα είναι ανάποδα, αλλά δεν με πειράζει γιατί είναι εξίσου όμορφο. Θα κάνω λοιπόν όσα εκατοστά χρειάζεται. Εάν μετρήσουμε η κάθε μία το πορτοφόλι που έχει, θα δούμε ότι από τα εκατοστά που είναι το πορτοφόλι, εμένα τώρα είναι 23 παραδείγματος χάρη, θα αφαιρέσουμε τουλάχιστον 2-3 εκατοστά, γιατί το κομμάτι μας θα τεντώσει μετά. Έχω κάνει λοιπόν 20 εκατοστά πλεκτό πάνελ και πάμε να κάνουμε την περιμετρική μας σειρά, αλλά λίγο διαφορετικά αυτή τη φορά. Όταν πλέκουμε περιμετρικές σειρές σε πάνελ, κάνουμε στις γωνίες μας έναν έξτρα πόντο, έναν άριχτο πόντο, τρεις πόντους μαζί για να κάνει γωνία. Εδώ δεν θα κάνω τίποτα. Θέλω να γίνει στρογγυλό και να αγκαλιάσει τη γωνία μου. Οπότε όπως είμαι από την καλή πλευρά του πλεκτού, γυρίζω κατευθείαν στη μεγάλη μου πλευρά με ένα άριχτο, χωρίς να κάνω καμία αύξηση και θα συνεχίσω πλέκοντας άριχτα κανονικά τη μακριά πλευρά. Με τον τρόπο αυτό, οι γωνίες μου θα μαζέψουν, θα γυρίσουν προς τα μέσα, που είναι και το ζητούμενο, γιατί θέλω να μου αγκαλιάσει το πορτοφόλι. Όλες μου οι σειρές ήταν με άριχτα, άρα όσες σειρές έχω κάνει στο πάνελ με άριχτα, τόσα άριχτα θα κάνω στο πλαϊνό μου. Τελειώνοντας εκεί, έφτασα στη γωνία, δεν κάνω έξτρα πόντο,
γυρνάω κατευθείαν στη στενή πλευρά με ένα άριχτο και συνεχίζω τα άριχτα, γιατί θέλω να κάνω την καμπύλη αυτή, να τραβήξω το πλεκτό μου προς τα μέσα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο γύρω-γύρω, το ίδιο στη γωνία, δεν θα προσθέσω πόντους. Θα κάνω άριχτα όσα έκανα από τη μια πλευρά και στην άλλη και φτάνω στο τέλος. Αφού λοιπόν έκανα την περιμετρική μου σειρά και έδεσα το πάνελ, κόβω το νήμα μου. Με ένα βουβού κλείνω, τραβάω το νήμα μου στην πίσω πλευρά. Θα στερεώσω με μία βελόνα και είμαι έτοιμη για το επόμενο βήμα που είναι να το προσαρμόσω πάνω στο πορτοφόλι μου. Βλέπετε τώρα πως ήρθε, πως τέντωσε. Αν είχαμε κάνει όμως το πάνελ το πλεκτό όσο είναι το πορτοφόλι, θα περίσσευε τώρα, θα έπλεε. Το πλεκτό μας πάντα τεντώνει. Θα βάλω καρφίτσες εκεί που είναι το ύφασμα, το φερμουάρ, γύρω-γύρω. Θα το στερεώσω καλά. Οι γωνίες μου είναι πολύ ωραίες γιατί έχουν γυρίσει προς τα μέσα. Θα πάρω το εγκλωστή μου στο ίδιο χρώμα με το πορτοφόλι. Και να σας πω κάτι άλλο, ένα μικρό κολπάκι. Αν το πορτοφόλι ήταν μόνο, εδώ ακριβώς στο κέντρο του πλεκτού, όταν θα έκανα την περιμετρική σειρά, θα έκανα μια μείωση. Θα έπλεκα 3 πόντους μαζί σε έναν, για να κάνει μια κούρμπα και να έρθει να αγκαλιάσει. Το δικό μου πορτοφόλι, επειδή είναι διπλό, είναι πολύ φαρδί και δεν υπήρχε λόγος να το κάνω. Ίσια το έπλεξα. Θα δοκιμάσω με τη βελόνα μου και με την κλωστή να το πιάσω. Αλλά ακόμα και αν δεν περνάει η βελόνα από το δέρμα, δεν πειράζει, γιατί ράβοντας το πορτοφόλι θα τεντώσει και δεν θα έχει κανένα θέμα εκεί. Το ράβουμε λοιπόν σύριζα ακριβώς στο φερμουάρ, στο ύφασμα. Και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα τεντωμένο πλεκτό κομμάτι πάνω στο πορτοφόλι. Το δικό μου, όπως βλέπετε, από τη μία πλευρά χωράει μέχρι και κινητό. Το επέλεξα έτσι μεγάλο γιατί με βολεύει και σε τσαντάκι, να βάλω μέσα το κινητό μου και να φύγω. Αυτό ήταν λοιπόν το δικό μου πορτοφόλι με μία νέα πλέξη. Ελπίζω η πλέξη να σας άρεσε. Είναι όμορφη, είναι ανάγλυφη, είναι απλή, δίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε τσάντες, σε οτιδήποτε θέλουμε. Αν μόλις με ανακαλύψατε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο, like στο βίντεο και την επόμενη φορά τα λέμε με μια νέα δημιουργία. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μου.